Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 9 Μαρτίου και σας καλωσορίζω στο τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV. Πάμε να ξεκινήσουμε ρίχνοντας μία ματιά στη σελίδα του Ήπειρος Online και να δούμε την επικαιρότητα και πώς έχει αυτή διαμορφωθεί. Έγγραφο της αποκεντρωμένης για την εκλογή Δημάρχου. Να δούμε και μερικές λεπτομέρειες. Σήμερα Πέμπτη έγγραφο απέστειλε η αποκεντρωμένη διοίκηση Ήπειρου Δυτικής Μακεδονίας στο Δήμο Ιαννητών, το οποίο υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας κ. Λιάπης και με το οποίο γνωστοποιεί ότι τελεί εν αναμονή της απάντησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του Δημάρχου Ιωαννίνων, κ. Δημήτρη Παπαγεωργίου. Δηλαδή, σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι μέχρι νεοτέρας, και είναι άγνωστο και το χρονικό διάστημα για το οποίο μιλάμε, η εκλογή του νέου δημάρχου της πόλης θα είναι στον αέρα, με την έννοια πως δεν θα έχει επικυρωθεί από την αποκεντρωμένη. Το ρεπορτάζ είναι του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Παπαδόπουλου και μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνοντας στη σελίδα. Να συνεχίσουμε. Χειρό μήνυμα πανελλήνια θλίψη και αναφέρεται στις κινητοποιήσεις που έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα χθες, καθώς και στην πόλη των Ιωαννίνων. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μαζική. Νέα δεδομένα για τις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών. Λείπουν οι διαβάσεις πεζών στη λεωφόρο Γράμμου. Μάλιστα, οι γονείς και οι κηδεμόνες μαθητών του μουσικού σχολείου και του ένατου γυμνασίου, που λειτουργεί στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, κατέφυγαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννητών, προκειμένου να ζητήσουν ενημέρωση αλλά και εξηγήσεις για την παντελή απουσία διαβάσεων πεζών στη λεωφόρο Γράμμου. Βέβαια όμως η απάντηση του Δήμου είναι ότι υπήρχαν διαβάσεις, βέβαια με την πάροδο του χρόνου αυτές βίστηκαν. Δεν ανανεώθηκε η διαγράμμισή τους όμως, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία ανακατασκευής της οδού. Μάλιστα η τεχνική υπηρεσία ανέφερε πως ο ανάδοχος εργολάβος του έργου ανακατασκευής της λεωφόρου Γράμμου εντός του επόμενου 15ημέρου θα ξεκινήσουν οι εργασίες και όταν ολοκληρωθεί το έργο θα χαραχθούν και οι νέες διαβάσεις πεζών. Βέβαια, σε ευχηθούμε μέχρι τότε να μην χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα, όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, το ρεπορτάζ είναι δικό του. Τώρα από τον ΕΟΔΗ, στους 89 οι νεκροί από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα. Τέλος τα σενάρια για εκλογές πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα θα πάνε οι εκλογές. Πρώτη παρουσίαση του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Ήπειρο. Για τα Τέμπη, όσον αφορά, ασκήθηκαν νέες διώξεις σε 3 άτομα. Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ενώ στον κόσμο, φωτογραφίες από το εξωγήινο ηλιοβασίλεμα στον Άρη. Φωτογραφία από την NASA. Τώρα θα συνεχίσουμε και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το αναφέραμε κιόλας, και αφορά τα δικαστήρια και την υποστελέχωση. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε πρώτα την πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, την κυρία Γεωργία Χήτου. Καλησπέρα σας, κυρία Χήτου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να αναφερθώ πρώτα, πριν ξεκινήσουμε, ότι την προηγούμενη ημέρα, το είδαμε κιόλας. Δεν σας ακούω. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Τώρα με ακούτε? Κυρία Χήτου, με ακούτε τώρα? Μπορούμε μήπως να καλέσουμε τηλεφωνικά? Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Θα την καλέσουμε τηλεφωνικά, θα την έχουμε σε πολύ λίγο. Όπως προανέφερα, για το θέμα που θα μιλήσουμε είναι για τα δικαστήρια, αφορά τα δικαστήρια και είναι υποστελέχωση κατά κύριο λόγο. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, την κυρία Γεωργία Χήτου, και αυτό που
που πήγα να αναφέρω είναι ότι το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες το θέμα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα περίπου και πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων, κατά την οποία ήταν παρόν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, κύριος Γιώργος Διαμάντης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κυρία Χίτου, τώρα με ακούτε? Σας ακούω μέσω κινητού βεβαίως, αλλά σας ακούω, ναι. Ωραία, ωραία. Και εγώ σας ακούω κανονικά. Όπως μόλις ανέφερα, το θέμα που θα μιλήσουμε τώρα είναι υποστελέχωση, αφορά τα δικαστήρια. Το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα πριν μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκε και η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αρχικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και πού αυτά εντοπίζονται. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Θα σας πω κάτι. Καλέσαμε το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων στην πόλη μας την προηγούμενη εβδομάδα. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για αυτούς το γεγονός ότι τα τηλεοπτικά κανάλια της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά μας και ήρθαν και δώσαν μια συνέντευξη τύπου. Και έτσι το κοινό πληροφορήθηκε τα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας βέβαια τα οποία έχουν άμεση συνάρτηση και επίπτωση στις υποθέσεις του κοινού όταν έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Το λέω αυτό γιατί η πρόσβαση αφενός στα κανάλια των Αθηνών δεν είναι τόσο εύκολη. Είναι δε επίκαιρη και η χτεσινή επίσκεψη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε λόγο ακριβώς για αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω γιατί αυτή τη στιγμή δίνεται την πρόσβαση αφενός σε εμάς να ακουστούμε, αφετέρου να πληροφορήσουμε το κοινό για τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι όταν προσέρχονται στα δικαστήρια. Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς, βρισκόμενοι στη θέση του υπαλλήλου, γιατί για τους υπαλλήλους μιλάμε αυτή τη στιγμή, βιώνουμε και οι ίδιοι μια δυστοπική πραγματικότητα στον χώρο του δικαστηρίου. Και εξηγούμε. Έχουμε πάνω από 1.000 κενά σε δικαστικούς υπαλλήλους και αυτό μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο νούμερο, αλλά το ζήτημα είναι ότι τα κενά αυτά είναι πολλά σε σχέση με το συνολικό αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων. Μετά τις εκλογές είναι πολλοί εκείνοι υπάλληλοι οι οποίοι θα αποχωρήσουν γιατί έχουν όριμα συνταξιδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κυρία Χίτου, να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε Μάλιστα. αυτό. Μου είπατε, μας αναφέρατε τώρα ότι είναι 1.000 δικαστικοί υπάλληλοι με όριμα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Είναι τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όχι οι υπάλληλοι που έχουν συνταξιδοτικά, είναι τα κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως μετά τις εκλογές πρόκειται να φύγουν κάποιοι υπάλληλοι λόγω συνταξιοδότησης. Ακριβώς, εάν ακριβώς. φύγουν, τότε τι πρόκειται να συμβεί, τι θα δούμε? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω για τις κινήσεις του Υπουργείου. Σήμερα δημοσιεύθηκε η προκήρυξη στο τεύχος του ΑΣΕΠ με την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις 313 γραμματέων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕΕ για την εισαγωγή τους στη Σχολή Δικαστικών Γραμματέων. Στην ουσία είναι μια κατεύθυνση που θα υπάρχει στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Αν γίνουν οι εξετάσεις όπως προβλέπετε και παρά το γεγονός ότι θα έχουμε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, ας υποθέσω λοιπόν το καλό σενάριο ότι θα γίνουν οι εξετάσεις. Από Σεπτέμβριο θα αρχίσει η εκπαίδευσή τους. Οι υπάλληλοι λοιπόν οι οποίοι θα εκπαιδευτούν θα μπορέσουν να διοριστούν στις θέσεις, θα δώσει εγώ των πραγμάτων τέλος του 24, αρχές του 25. Που σημαίνει ότι 313 θέσεις θα καλυφθούν το λιγότερο σε 1,5 χρόνο. Ενώ τα κενά είναι ήδη 1.000, θα αποχωρήσουν και άλλοι. Αυτά. Ήδη δηλαδή αυτό που προτείνει το Υπουργείο, 413 άτομα σε 1,5 χρόνο από σήμερα, στην ουσία δεν μας λύνει το πρόβλημα. Λοιπόν, για να καταλάβει όμως και ο κόσμος να έχει μία εικόνα, θα ήθελα αν μπορείτε να μας δώσετε εσείς αυτή την εικόνα, ποια είναι η αναλογία δικαστικών υπαλλήλων και δικαστών στην Ελλάδα και τι συμβαίνει βέβαια αντίστοιχα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κοιτάξτε, η επιθυμητή αναλογία δικαστικού υπαλλήλου και δικαστή είναι 3 υπάλληλοι, οι οποίοι συνυπηκουρούν ένα δικαστή. Αυτό σημαίνει, αν όχι όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περισσότερες.
Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα. Στις καλύτερες περιπτώσεις ενώ έχουμε, αναλογούν δύο δικαστές ανά υπάλληλο, υπάρχουν δε πάρα πολλές περιπτώσεις που αναλογούν τρεις δικαστές ανά υπάλληλο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, για να το καταλάβει και το κοινό. Ότι έχουμε μία δικάσιμο φορτωμένη και πολλές φορές ο δικαστής περιμένει τόσο για να βιάσει η αίθουσα και να γίνει εκδίκαση της υπόθεσης, όσο κυρίως για να μπορέσει να βρεθεί γραμματέας, να είναι διαθέσιμος, να μπορέσει να κρατήσει πρακτικά χωρίς δίκη. Αυτό το κομμάτι της έδρας, κομμάτι τώρα το γραφειοκρατικό, την περαιτέρω δηλαδή εργασία που γίνεται, γιατί το δικαστήριο δεν είναι μόνο τα κρατήρια, είναι ένα πλήθος διαδικασιών, εκεί επίσης τα κενά είναι πάρα πολλά. Το αποτέλεσμα είναι, αφενός, η αργοπορία που βλέπουμε στην διεκπαιρέωση των υποθέσεων, στην έκδοση των αποφάσεων, στη δημοσίευσή τους, και αφετέρου η εξουθένωση, η εργασιακή εξουθένωση που γνωρίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, πολλοί εκ των οποίων, ειδικά αυτοί οι γραμματείς έδρας, είναι αυτοί που μπορούν να μείνουν μέχρι και το βράδυ. Εργαζόμενοι σε συνθήκες γαλέρας, συνήθως περισσότερες φορές χωρίς να πληρωθούν για αυτές τις επιρροριακές απασχολήσεις. Να το υπογραμμίσω αυτό, ότι ουσιαστικά ένας δικαστικός υπάλληλος καλείται να ανταπεξέλθει, να εργαστεί για 2 με 3 δικαστές. Ακριβώς. Και επιπλέον έχει την εργασία που του παρέχεται τις υπηρεσίες, την εκπαίδευση άλλων υποθέσεων, την έκδοση πιστοποιητικών, έχει ένα σωρό άλλες εργασίες να κάνει. Κάτι που βέβαια εκτός από την εξουθένωση των ίδιων των υπαλλήλων, αυτό έχει άμεσες συνέπειες βέβαια και στους πολίτες. Και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ακριβώς. Των πολιτών. Ακριβώς. Και των επαγγελματικών του κλάδου, δηλαδή των δικηγόρων, των δικαστικών επιμελητών, όλοι όσοι καθημερινά εργάζονται σε συνάρτηση με τα δικαστήρια, δοκιμάζουν και αυτοί μια μεγάλη, δηλαδή πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη υπομονή, γιατί η καθυστέρηση είναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή αναφέρω το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, βέβαια, το έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη υποστελέχωση, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι και τα δικαστήρια της επαρχίας δεν στενάζουν. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν υπηρεσίες, δικαστήρια που λειτουργούν με ένα άτομο χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης. Στο εξωτερικό, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τι συμβαίνει, έχουμε μια εικόνα για την αναλογία? Κοιτάξτε, εκεί. Κοιτάξτε, μας δόθηκε η ευκαιρία, είναι αλήθεια, με κάποια προγράμματα αλλαγής, να δούμε λίγο ότι υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, μακριά από τη δική μας, όπου οι δικαστικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό από την πολιτεία, τόσο όσον αφορά τις εργασιακές τους συνθήκες, όσο και τις επαγγελματικές τους και τις οικονομικές τους απολαυές. Υπάρχουν χώρες στις οποίες η αναλογία πράγματι είναι πάρα πολύ καλή και οι συνθήκες εργασίας επίσης είναι καλές. Εμείς έχουμε να κάνουμε και με επαρχιωμένα κτίρια, με επαρχιωμένες υποδομές, με ελλιπείς υποδομές, με ένα πρόγραμμα, το OGTP, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα, και εκεί που λειτουργεί έχει σοβαρά προβλήματα της λειτουργίας. Αρκεί να σας πω ότι μία διακοπή ρεύματος την Τρίτη στο Πρωτοδικείο Αθηνών έθεσε εκτός λειτουργίας το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα πρωτοδικεία της Ελλάδας. Περινοδικία της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, και περινοδικία. Άρα, γιατί, και αυτό γιατί. Γιατί θα σας φανεί περίεργο, αλλά η διακοπή ρεύματος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, για την διακοπή ρεύματος δεν υπήρχε μία γεννήτρια για να μπορέσει να συνεχίσει τη ροή του ρεύματος. Καταλαβαίνετε ότι για 2 ώρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα σε συγκεκριμένες εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ουσιαστικά, εκτός από την υποστελέχωση, υπάρχουν προβλήματα και στις υποδομές. Υπάρχει έλλειψη υποδομών. Εσείς αυτή τη στιγμή, τι ζητάτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ποια είναι τα αιτήματά σας, πέρα από τις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν? Οι προσλήψεις είναι το πρώτο και το κύριο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, όχι όπως θα θέλαμε, αλλά τουλάχιστον σε ένα ανεκτό όριο. Δηλαδή, στην ουσία, για να καλύψουμε αυτούς που θα φύγουν. Γιατί κάποιοι έχουν δικαίωμα να φύγουν και έχουν πλέον κλείσει και την ηλικία τους στην εργασιακή. Άρα, λοιπόν, το πρώτο για μας είναι οι προσλήψεις. Μετά είναι το πρόβλημα το οποίο φαντάζομαι ότι έχουν όλοι πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά εμείς έχουμε, όπως όλοι εξάλλου, είναι και το οικονομικό. Δηλαδή, είναι πολλοί κάποιοι καθυλωμένοι μισθοί πλέον της δεκαετίας. Οι καθυλωμένοι μισθοί.
Και σας είπα και πάλι, υπάρχουν συνάδελφοι αρκετοί οι οποίοι δουλεύουν υπεροριακά και δεν πληρώνονται για αυτές τις υπερορίες. Άρα το μισθολογικό, λοιπόν, το οικονομικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι το 2012-2013 είχαμε και κάποιο επιπλέον πόρο, ο οποίος στην ουσία δεν ήταν κάποια προνομιακή μεταχείριση, ήταν μια αποζημίωση για αυτή την επιπλέον εργασία που κάνουν οι συνάδελφοι και την αναγνώριση του ρόλου τους, το ρόλο που έχουν στο δικαστικό σύστημα. Εξάλλου αυτός ο ρόλος αναγνωρίζεται και από το Ελληνικό Σύνταγμα. Δυστυχώς και αυτός ο πόρος έπεσε στο βωμό του των μνημονίων και δεν επανήλθε. Άρα λοιπόν τα δύο πρακτικά μας επίμενα είναι το θέμα του κλίψο και το θέμα του οικονομικού. Βεβαίως μετά ακολουθούν και οι υποδομές. Εάν όμως, να μιλήσουμε όμως για την περίπτωση που δεν γίνουν οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση και σε συνδυασμό με το ότι κάποιοι δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν όρημα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα αποχωρήσουν, τότε τι μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στο Δικαστικό Μέγαρο, υπάρχει άμεσος ο κίνδυνος κατάρρευσης της λειτουργίας των δικαστηρίων. Με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για το κοινό, για τον επαγγελματία του κλάδου και για την οικονομία γενικότερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η δικαιοσύνη παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στη λειτουργία της οικονομίας. Από το γεγονός ότι κινούνται κάποια πράγματα μέχρι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια έσοδα για το κράτος. Καθόλου ευκαταφρόνητα. Άρα δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ας ελπίσουμε όμως κάτι τέτοιο να μην συμβεί. Ας το ελπίσουμε. Κοιτάξτε, ζούμε στη χώρα της ελπίδας, αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο δεν θα έχουμε ούτε αυτό. Δηλαδή, θα σας εξηγώ και πάλι ότι το ζήτημα δεν είναι να ελπίζουμε, το ζήτημα είναι να διεκδικήσουμε άμεσους διορισμούς, ώστε να λειτουργήσουμε σωστά και όπως πρέπει και να μην ακούμαστε σε ευχολόγια. Δηλαδή δεν θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό να εισακούγεται η γνώμη των συνδικαλιστών και οι απόψεις των συνδικαλιστικών και οι προτάσεις τους. Να εισακουγόμαστε πριν καταρρεύσουμε, πριν συμβεί κάτι. Δεν θέλω να... Εντάξει, αναφέρομαι σαφώς και στο πρόσφατο παράδειγμα της τραγωδίας στο Τεμπών, αλλά είναι σημαντικό τουλάχιστον οι επισημάνσεις μας να θέτονται υπόψη και να λαμβάνονται υπόψη από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι στην ουσία λειτουργούν τα δικαστήρια στο κομμάτι το γραφειοκρατικό, το διαδικαστικό. Όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη εβδομάδα, αν τα δικαστήρια δεν λειτουργούν, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ένας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας. Έχουμε πλέον σαφώς πρόβλημα λειτουργίας των θεσμών. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, θα θέλατε να αναφέρετε κάτι, να υπογραμμίσετε κάτι? Όχι, πέρα από την έκκληση ότι πρέπει άμεσα να καλυφθούν τα κενά, πρέπει το Υπουργείο να εσκύψει σοβαρά στο θέμα της λειτουργίας των δικαστηρίων, με σοβαρές πλέον προτάσεις, αρκεί να σας πω, όπως και το είπαμε νωρίτερα, ότι τελευταίες προκηρύξεις στην ουσία έγιναν το 2017. Έκτοτε προσλαμβάνονται άτομα που έρχονται με δύναμη αυτών των διαγωνισμών, αυτών των προκηρύξεων. Ένας μεγάλος αριθμός δεν αποδέχεται τον διορισμό, διότι δυστυχώς σαν εργασιακός χώρος δεν είμαστε ελκυστικοί, αφού έχουμε μικρές αποδοχές, πολύ χρόνο εργασίας και δύσκολο αντικείμενο. Το αντικείμενό μας είναι ένα αντικείμενο εξειδικευμένο, για το οποίο πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα εισαγωγικό σεμινάριο, παρότι προβλέπεται, δεν κάνουμε κανένα εισαγωγικό σεμινάριο επιμορφωτικό. Δηλαδή μπαίνουμε να χειριστούμε θέματα δύσκολα, εξειδικευμένα και στην ουσία μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, πέρα από τις γνώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας. Δεν έχουμε όμως κάποια επίσημη εξειδίκευση όπως όφελε και εισαγωγική.
Και με αυτό θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Η πολιτεία πρέπει να εξετάσει αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Είπα, είναι σημαντικό και για την οικονομία. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέλουμε μια προηγμένη οικονομία, ένα σύγχρονο κράτος και η δικαιοσύνη να μην συνάδει με όλο αυτό. Και δεν αφορά, και δεν αφορά μόνο τους δικαστικούς υπαλλήλους, αφορά φυσικά στο τέλος και όλους τους πολίτες. Όλους πολίτες, κυρίως αυτό. Και κυρίως ξέρετε την πεποίθηση του πολίτη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να αισθάνεται ο πολίτης ότι μπορεί να βρει το δίκαιο του, να το πω έτσι πολύ απλά. Ότι μπορεί να έρθει στα δικαστήρια όπου θα απονεμείται όμως όλος η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο η έκδοση των αποφάσεων, είναι κυρίως η έκδοση των αποφάσεων σε σύντομο χρόνο, σε ένα χρόνο λογικό. Όταν η απόφαση δικαστική, όταν οι δικαστικές αποφάσεις, όταν η δικαστική προστασία καθυστερεί να παρασχεθεί στον πολίτη, τότε φτάνουμε σε φαινόμενα αρνησιδικίας. Και αυτό προκαλεί μεγάλα προβλήματα, κυρίως απογοητεύει τον πολίτη. Και τον πολίτη νομίζω ότι δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε, άλλο νομίζω ότι έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Τουλάχιστον όσο αφορά τη δική μας τη συμβολή, εμείς θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι κάνουμε το καθήκον μας, υπερβάλλουμε τις δυνατότητές μας, αλλά πρέπει όλο να συνειδητοποιήσω ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν και όρια. Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Χίτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Γυρίσαμε, κυρίες και κύριοι, και τώρα θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ηχηρό μήνυμα, πανελλήνια θλίψη. Χιλιάδες γιαννιώτες συμμετείχαν στο μαζικότερο συλλαλητήριο των τελευταίων ετών, ζητώντας απαντήσεις για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία και ζήτησαν να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. 2,91 εκατομμύρια ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Ιαννητών, στόχος η δημιουργία ασφαλών οδικών υποδομών που χρειάζονται όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Γονείς ζητούν εξηγήσεις για την απουσία διαβάσεων πεζών στη λεωφόρο Γράμμου, το είδαμε και προηγουμένως στην αρχή. Με τρία δικαιολογητικά η βεβαίωση ΤΑΠ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, προώθηση προϊόντων της Ηπείρου σε Μόναχο και Τύρανα. Επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου με όρους ασφαλείας, δεσμεύσεις Γεραπετρίτη. Η Ριζάριο Σχολή θα λειτουργεί ως επαγγελματική σχολή και η ΕΚ. Ενώ στα αθλητικά ο ΠΑΣ Γιάννενα για το καλύτερο αποτέλεσμα στον Άρη παρά τις απουσίες. Θα συνεχίσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Χιλιάδες κόσμου στις πλατείες για την τραγωδία των Τεμπών. Μαζικό μήνυμα, διαρκής η μνήμη. Νέα δεδομένα για τις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών και βαρέως πασχόντων ασθενών. Δημιουργεί η τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων που συζήτησε και αποφάσισε επί της αίτησης έφεσης 15 ιατρών της ΜΕΘ σε βάρος του νοσοκομείου, οι οποίοι και δικαιώθηκαν στο αίτημά τους. Λείπουν οι διαβάσεις πεζών στη λεωφόρο Γράμμου. Αναβάθμιση αγροτικών δρόμων με 2,9 εκατομμύρια ευρώ.
επαγγελματική σχολή κατάρτισης στη Ριζάριο Σχολή, με πράξεις υπέρ της ισότητας των φύλων, παρέμβαση της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα για την ημέρα της γυναίκας. Αναβάλει η εκδήλωση που είχε προγραμματίσει και συμμετέχοντας στο πένθος για την τραγωδία των Τεμπών. Σε αναμονή της αποκατάστασης της λειτουργίας των φαναριών στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, δεν αλλάζει τακτική παρά τις απουσίες, μέχρι και ο Ράντου πρόλαβε να τραυματιστεί στο ΠΑΣ. Την Κυριακή σφραγίζει την παραμονή ο ΠΑΣ WBC. Και θα περάσουμε στα πρωινά νέα. Ο θρήνος έγινε οργή. Ένα ανθρώπινο ποτάμι πλημμύρισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης των Ιωαννίνων. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους για να ζητήσουν απαντήσεις και απόδοση των ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Άκρως επικίνδυνη η απουσία οδικής διαγράμμισης. Φωτοβολταϊκά στη στέγη, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Εξοδικαστικός μηχανισμός, αλλάζει μορφή η συνεργασία τραπεζών και σέρβισερς. Φορολογικές δηλώσεις στα σημεία που ανοίγουν το δρόμο των φοροεκτώσεων. Και θα κλείσουμε με το πρωτοσέλιδο από την εβδομαδιαία εφημερίδα 7 ημέρες. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποφάσισε 12,5 εκατομμύρια για το κτίριο στη Ιδόμπολη. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, κύριος Άρης Μπαρτζόκας, επισημαίνει, τονίζει, να αποσύρουν το νομοσχέδιο για το νερό. Πρώην ΚΤΕΟ θα γίνουν σταθμός του ΕΚΑΒ και της Πέμπτης ΕΜΑΚ. Βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα στην άκρη του δρόμου. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου». Σε ακόμη δύο τουριστικές εκθέσεις η περιφέρεια Ηπείρου. Νέες καλλιέργειες που φέρνουν επιδοτήσεις. Και τελεσίγραφα της ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος σε αγρότες. Τώρα θα συνδεθούμε με την Πρέβεζα και θα καλησπερίσουμε μαζί τη δημοσιογράφο από το Βήμα της Πρέβεζας και τη Δημοτική Ραδιοφωνία, Αθηνά Παπά. Καλησπέρα Αθηνά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα να πω και εγώ από την Πρέβεζα σε όλους. Λοιπόν, αρχικά να ενημερώσω τους τηλεθεατές ότι μαζί θα έχουμε ένα εβδομαδιαίο ραντεβού. Θα μας ενημερώνεις και θα μας αναφέρεις τα σημαντικότερα γεγονότα για την περιοχή της Πρέβεζας. Ναι, πράγματι έχουμε ξεκινήσει ένα εβδομαδιαίο ραντεβού, έτσι ώστε και η φωνή της Πρέβεζας να φτάνει στην πρωτεύουσα της Ηπείρου μέσα από το ITV. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χθες και στην πόλη της Πρέβεζας. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και στην κινητοποίηση που έγινε την Τετάρτη το πρωί στο παλιό κτέλ της Πρέβεζας, αλλά και την Τρίτη το απόγευμα, έξω από την αίθουσα της Θεοφανίου, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας διαμαρτυρίας για τα θύματα των Τεμπών και της απεργίας που είχε προκηρύξει η αδικία σωματεία. Το αίτημα το οποίο κατατέθηκε και από εδώ από την Πρέβεζα ήταν να αποδοθούν ευθύνες και οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο σε ένα διαρκή αγώνα για τη ζωή, όπως είπανε. Το πρωί λοιπόν της Τετάρτης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα δεκάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και κυρίως μαθητές, συγκεντρώθηκαν στο χώρο του παλιού ΚΤΕΛ, ζητώντας την διελεύκανση της υπόθεσης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Οι μαθητές φώναξαν συνθήματα, κρατούσαν μαύρα μπαλόνια, τα οποία τα άφησαν να πετάξουν προς τον ουρανό, στη μνήμη των νεκρών του δυστυχήματος. Είναι γεγονός πως κανείς δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την τραγωδία. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε όμως. Να προσθέσω ναι. Σε αυτό, Αγγελική, ότι οι ρολά κατέβασαν και τα φαρμακεία της Πρέβεζας την Τετάρτη για 3 ώρες ένδειξη πένθους για την τραγωδία στα Τέμπη, ενώ από τα καθήκοντά τους απήχανε και οι δικηγόροι της Πρέβεζας. Λοιπόν, και να ελπίσουμε, αυτό μόνο θα πω, να αποδοθούν οι ευθύνες
Αυτό. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με την έγκριση που είχαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τις επισκευές στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου. Να πούμε ότι στον σεισμό που είχε γίνει το 2020 υπήρξαν κάποιες φθορές στην Μονή του Αγίου Δημητρίου. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το μνημείο του Ζαλόγκου. Από τότε γίνανε προσπάθειες και προχώρησε η μελέτη ώστε να γίνουν οι επισκευές στο ναό. Υπεγράφει η μελέτη από την Υπουργό Πολιτισμού, από την κυρία Μενδώνη. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί και γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνεται και εδαφοτεχνική μελέτη. Ο σεισμός το Μάρτιο του 2020 είχε δημιουργήσει προβλήματα στο καθολικό της Μονής, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως διατηρηταίο μνημείο από το 1962. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή. Αν υπάρχει κάποια παλαιότερη παρέμβαση, αυτή θα αξιολογηθεί και θα εκτιμηθεί η κατάσταση πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουν οι εργασίες σε αυτό το μοναστήρι της Πρέβεδρος που είναι σημείο αναφοράς. Και παράλληλα είχαμε και την τοποθέτηση στεγάστρων σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό από το Δήμο Πρέβεζας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός που βρίσκεται στην περιοχή του Ιδιατόπυργου στο Δήμο Πρέβεζας, αν και ήταν ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο παραδόθηκε πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή να σκεφτείτε ότι αυτός ο βρεφονηπιακός σταθμός εγκαινιάστηκε το 2018. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια προβλήματα στη λειτουργία του, γιατί κάθε φορά που έβρεχε υπήρχαν σημεία του βρεφονηπιακού σταθμού που πλημμυρίζανε. Έτσι λοιπόν τώρα απέκτησε τα αναγκαία στέγαστρα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δίνεται οριστική λύση στο πρόβλημα της εισρωής των υδάτων στον βρεφονηπιακό σταθμό. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, το κτίριο παρά τις σύγχρονες εγκαταστάσεις γέμιζε νερά ακόμη και με μια μικρή βροχόπτωση, και όπως καταλαβαίνετε εκεί ήταν και μικρά παιδιά και υπήρχε έτσι δυσκολία στην λειτουργία του. Υπήρχαν και φθορές στον εξοπλισμό. Με αυτή την παρέμβαση σημείωσε ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κ. Γεωργάκος, ότι αφού έγινε η εκπόνηση της μελέτης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των στεγάστρων, στεγανοποιήθηκε η σκεπή και με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να λυθεί και οριστικά το πρόβλημα. Ας σταθούμε σε αυτό, στη λύση του προβλήματος, και να συνεχίσουμε με την πρωτοβουλία των ψαράδων που προχώρησαν στον καθαρισμό μιας παραλίας. Η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες της Πρέβεζας είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και τον τελευταίο καιρό έχουν ενταχθεί στην ομάδα της Ενάλειας. Η ομάδα αυτή αποτελεί ένα μέρος προγράμματος που έχει σκοπό να αξιοποιεί τις αλλιευτικές κοινότητες και τους εθελοντές για τον καθαρισμό της Μεσογείου από θαλάσσια πλαστικά. Ενταγμένοι σε αυτή την ομάδα και οι ψαράδες της Πρέβεζας καθάρισαν την παραλία στο Ψαθάκι. Να πω εγώ ότι το θέαμα ήταν καρδιωτικό, γιατί οι ψαράδες υπολογίζεται ότι συγκέντρωσαν 500 κιλά πλαστικού από την παραλία. Σκουπίδια τα οποία πετούμε εμείς. Γι' αυτό λέω ότι ήταν και το θέαμα από καρδιωτικό. Τα σκουπίδια, τα πλαστικά τοποθετήθηκαν σε ειδικό εξοπλισμό που βρίσκεται στο λιμάνι της Πρέβεζας, ο οποίος θα ανακυκλωθεί και από τους πιστοποιημένους συνεργάτες της Ενάλεια.
Είναι πολύ καλό να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Το πιο ορθό όμως είναι να προβλέπουμε από πιο πριν και να σεβόμαστε το περιβάλλον. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχεις δίκιο, Αγγελική. Και μετά, σε συνδυασμό με αυτό που μου είπες, θα περάσω σε μία είδηση, σε αυτήν που μία χελώνα καρέτα-καρέτα ανασύρθηκε νεκρή. Δυστυχώς, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό νεκρής χελώνας καρέτα-καρέτα στο λιμάνι της Πρέβεζας εντοπίστηκε, εδώ που γίνονται τα έργα για τα κρυπηδώματα, το έργο των κρυπηδωμάτων. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό το οποίο συμβαίνει. Τη βρήκαν εργαζόμενοι του συνεργείου της εταιρείας που κατασκευάζει τα κρυπηδώματα στην παραλία της Πρέβεζας. Η θαλάσσια χελώνα μπλέχτηκε σε δίχτυα ψαρέματος, ανασύρθηκε από το δίτη και κλήθηκαν οι αρμόδιοι να την παραλάβουν προκειμένου να ακολουθήσει η υγειονομική της ταφή. Είπα και πριν, Αγγελική, ότι δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές. Οι περισσότερες μπλέκονται στα δίκτυα των ψαράδων με αποτέλεσμα να χάνουν τον προσανατολισμό τους και να έτσι εγκλωβίζονται. Υπάρχουν όμως ευαισθητοποιημένοι ψαράδες οι οποίοι ελευθερώνουν τις χελώνες που μπορούν να πιαστούν στα δίκτυα τους και φροντίζουν αμέσως και ενημερώνουν τους αρμόδιους. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι και φυσικά όμως να αναζητήσουμε και τα αίτια. Θα ήταν καλό, γιατί χελώνα καρέτα-καρέτα είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση. Και είναι το αισιόδοξο και θα τα πούμε αυτό. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και αργότερα. Γιατί 400 περίπου χελώνες υπολογίζεται ότι ζουν στον Αυρακικό κόλπο. Οπότε είναι ένα θέμα που εμείς στην Πρέβεζα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, Αγγελική. Αυτό να πω την αλήθεια ότι είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Σήμερα το έμαθα και πιστεύω και πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζει αυτό. Ναι, οπότε σιγά σιγά θα γνωρίσουν και τον Αυρακικό κόλπο, που εκτός από τα δελφίνια έχει και τις χελώνες. Και να συνεχίσουμε να μιλήσουμε για τις δύο εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια, στη μία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο θα είναι καλεσμένη και η Μιμή Ντενίση. Ναι, πράγματι. Μας αρέσει. Γίνονται ωραία πράγματα στην Πρέβεζα. Και μας αρέσει να μιλούμε για αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα λόγω της σκληρής επικαιρότητας, Αγγελική. Να πούμε ότι είναι δύο εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Η πρώτη εκδήλωση γίνεται από τον όμιλο ιστορίας του πρώτου πρότυπου γυμνασίου της Πρέβεζας και αυτό νομίζω ότι έχει και την αξία του, γιατί τα παιδιά που απαρτίζουν τον όμιλο, 19 μαθητές που απαρτίζουν τον όμιλο, ασχολούνται με την ιστορία της πόλης. Να πούμε ότι είναι προσκεκλημένη η ηθοποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Όταν οι ρίζες μεγαλώνουν, μας ενώνουν». Θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας. Γίνεται σε συνεργασία με το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο της Πρέβεζας και το Δήμο της Πρέβεζας. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εργασίες και υλικό έρευνα στο ομίλου ιστορίας, καθώς και ομιλία της κυρίας Ντενίση με έμφαση στον κινηματογράφο και στο έργο «Σμύρνη μου αγαπημένη». Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό
και θα βρίσκονται εκεί και εκπρόσωποι από συλλόγους μικρασιατών της περιοχής, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το μικρασιατικό στοιχείο στην περιοχή της Πρέβεζας και στη Νέα Κερασούντα και στη Νέα Σαμψούντα, στη Νέα Συνώπη, στον Αρχάγγελο, στον Παντοκράτορα, στον Άγιο Θωμά. Τώρα, Αγγελική μου, η δεύτερη εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία του Κώστα Σταματόπουλου με θέμα 1922, πώς φτάσαμε στην καταστροφή. Τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πρέβεζα την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα, πάλι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας. Παράλληλα με την εκδήλωση θα φιλοξενηθεί και η περιοδική έκθεση «Μια νέα πατρίδα, η Πρέβεζα και οι πρόσφυγες», η οποία διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και το Τμήμα των Αρχείων της Πρέβεζας. Και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε και σε μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και αφορά στην σύλληψη ενός άνδρα που αγόρασε ένα κλεμμένο τροχόσπιτο και προσπάθησε να το πουλήσει. Ναι, πράγματι, εδώ ήταν μια διαδοχική πώληση ενός κλεμμένου τροχόσπιτου. Εξιχνιάστηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας η κλοπή του τροχόσπιτου που έγινε από περιοχή της Πρέβεζας, παραθαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας. Έγινε το τελευταίο τετράμινο. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε και δικογραφία. Όχι μόνο για κλοπή, κατά περίπτωση βέβαια η δικογραφία, αλλά και για διάθεση προϊόντος εγκλήματος. Τι έδειξε η αστυνομική έρευνα? Έδειξε ότι 2 από τους κατηγορούμενους κλέψανε το τροχόσπιτο και στη συνέχεια το πούλησαν στον τρίτο κατηγορούμενο εναντί του ποσού των 1.300 ευρώ. Εκείνος με τη σειρά του προσπάθησε να το ξαναπουλήσει μέσω αγγελίας που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο. Στην εξέλιξη της έρευνας το τροχόσπιτο βρέθηκε και κατασχέθηκε σε μάντρα ιδιοκτησίας του τρίτου κατηγορούμενου και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια. Αθηνά μου, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη σύνδεση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε ένα εβδομαδιαίο ραντεβού. Ναι, πράγματι, και εγώ να πω να έχει καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους και με τα νέα της Πρέβεζας θα ασχοληθούμε και την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και τώρα θα αναφερθούμε στη θετική είδηση, στη θετική είδηση των ημερών που αφορά το τουρισμό. Πάμε όμως πρώτα να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων, κύριο Στάθη Σιούτη. Κύριε Σιούτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καραλή, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Μόλις πριν και να προλογίσω το θέμα, χαρακτήρισα θετική είδηση των ημερών. Και αναφέρομαι φυσικά στο άνοιγμα στην τουριστική αγορά για τον ποιοτικό προορισμό Ιωάννινα και πιο συγκεκριμένα στην τουριστική αγορά των σκανδιναβικών χωρών. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Αρχικά όμως πριν πάμε στο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, θέλω να εκφράσω και εγώ από την πλευρά μου την θλίψη μου για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε πριν από λίγες ημέρες στα Τέμπη. Συλληπιτήρια στους οικείους τους. Ναι, όπως είπατε κυρία Καραλή, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αύξηση της επισκεψιμότητας από τις σκανδιναβικές χώρες με την συμπερίληψη των Ιωαννίνων στους προτινόμενους προορισμούς στην ιστοσελίδα του μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού Apollo. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας
ότι η Apollo διοργανώνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σκανδιναβικές ταξιδιωτικές εταιρείες και διακαινεί περίπου ετησίως κοντά στο 1 εκατομμύριο επιβάτες. Επίσης, να πούμε ότι εκτός από τα Ιωάννα, συμπεριλαμβάνει και τα Ζαγοροχώρια, έτσι, και ορισμένα ξενοδοχεία μας, στις προτάσεις τους για τους επισκέπτες της. Τα Ιωάννινα παρουσιάζονται ως μια αυθεντική πλευρά της Ελλάδας, με παραδοσιακή κουζίνα, νυχτερινή ζωή, φυσική ομορφιά, ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Επίσης, προτείνονται επισκέψεις στη λίμνη Παμβότιδα και στο νησάκι της, στο κάστρο, στο σπήλαιο Περάματος, στο αρχαίο θέατρο της Οδόνης, στα μουσεία και αλλού. Τώρα για τους πιο περιπετειώδεις, ας πούμε, επισκέπτες, γιατί οι Σκανδιναβοί γενικά τους αρέσει πολύ να κάνουν, ας πούμε, extreme sports, τους προτείνουν να δοκιμάσουν κανό ή καγιάκ και σκι στη λίμνη Παμβότιδα και εξορμήσεις για extreme sports στον ορεινό όγκο του νομού. Extreme sports τα οποία είναι πολύ διαδεδομένα όχι μόνο για τις σκανδιναβικές χώρες αλλά και για την ελληνική αγορά. Επίσης μέσα στην ιστοσελίδα αναφέρεται η εγκύτητα με τα όμορφα χωριά του νομού αλλά και με τα παράλια της Ηπείρου για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την περιοχή νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο. Επίσης προτείνουν και διάφορα συνδυαστικά πακέτα και τέλος συστήνονται ορισμένα ξενοδοχεία για διαμονή και αναφέρονται και οι παροχές τους. Να πούμε για τους τηλεθεατές μας ότι μέχρι στιγμής ο αριθμός αυτός των προτινόμενων ξενοδοχείων είναι μικρός, αλλά εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων έχουμε έρθει σε επαφή με την εταιρεία και θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τόσο τον αριθμό των ξενοδοχείων όσο και τους προτινόμενους προορισμούς του νομού. Για μας αυτές οι προωθήσεις Apollo αποτελούν μια πολύ σημαντική ευκαιρία και που δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε κάθε τρόπο, ώστε μαζί με τις πτήσεις charter που ήδη εκτελούνται προς το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Αυτό θα σας ρώταγα, πότε θα ξεκινήσουν, αλλά έχουν ξεκινήσει ήδη? Όχι, όχι, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Αυτές θα ξεκινήσουν από τα μέσα Μαΐου. Να πούμε ότι στις 19 Μαΐου στην ουσία θα ξεκινήσουν οι πτήσεις από την Στοχόλμη και τον Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Μιλάμε πάντα για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, γιατί είναι πολύ πιθανόν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο ακτίου της εταιρείας να ξεκινήσουν και λίγο πιο νωρίς. Από τις 20 Μαΐου και κάθε Σάββατο η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας και από τις 22 Μαΐου και κάθε Δευτέρα η πτήση από την Κοπεχάγη και τον Μπιλούτ της Δανίας. Να πούμε ότι το Όσλο τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσε αργά, στις αρχές Ιουλίου. Φέτος για πρώτη φορά ξεκινάει το Μάιο, μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα της εταιρείας, το οποίο θα συντελέσει σίγουρα στην αύξηση των επισκεπτών από την Νορβηγία. Κάτι που φυσικά θα βοηθήσει γενικότερα την τοπική οικονομία, την οικονομία της περιοχής. Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι μια νέα αγορά στόχος για εμάς. Διότι μέχρι στιγμής στην περιοχή μας ερχόταν κυρίως Έλληνες, Αλβανοί, Ισραηλινοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι δηλαδή από την κεντρική Ευρώπη. Πλέον ανοίγουμε μια καινούργια αγορά και πραγματικά εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων θα καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να αυξήσουμε ποιοτικά και ποσοτικά τον κόσμο που θα έρθει και από αυτήν την περιοχή. Να αναφερθούμε τώρα βέβαια να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια νεότερη εξέλιξη σχετικά με την προοπτική της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης των Ιωαννίνων με το Ηράκλειο. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων και συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς της περιοχής, του επιμελητηρίου και φυσικά και με τη διοίκηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων. Προχωρήσαμε στη σύνταξη της μελέτης για την απευθείας τακτική αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με το Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή βρίσκεται σε καλό στάδιο. Θα έλεγα ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ο φάκελος με τα στοιχεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν και αναμένουμε τους επόμενους μήνες την έγκριση, έτσι ώστε να επιστρέψει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
και να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός για να ξέρουμε τους επόμενους μήνες ποια θα είναι η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση. Αυτή η διαδικασία παίρνει κοντά στους 2 με 4 μήνες. Εμείς πιέζουμε την ελληνική πολιτεία να επισπεύσει όσο βέβαια μπορεί και η ίδια την Κομισιόν, έτσι ώστε να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία και να μπορέσουμε πραγματικά να συνδεθούμε άμεσα με το Ηράκλειο Κρήτης και συνολικότερα με την Κρήτη, που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα νησί με πάρα πολλούς επισκέπτες. Μόνο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου φιλοξενεί κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια επιβάτες. Στην ουσία είναι ένα hub για εμάς και σίγουρα από εκεί θα έρθουν και πάρα πολλοί Κρήτες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, γιατί οι Κρήτες το χειμώνα κάνουν τις διακοπές τους, ενώ το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, ασχολούνται με τις τουριστικές τους επιχειρήσεις. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και συνδυαστικά πακέτα με πολύ μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία εδρεύουν στην περιοχή, αλλά σίγουρα και οι πυρώτες, αλλά όχι μόνο οι πυρώτες, και πολίτες όλης της βορειοδυτικής Ελλάδος, ακόμα και από την Αλβανία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης που δουλεύουν στην Κρήτη, θα τους δοθεί η ευκαιρία και να πάνε εκεί, αλλά να έρθουν και κόσμος προς τα εδώ. Εμείς έχουμε ήδη μιλήσει με τις ενώσεις ξενοδόχων της Κρήτης και με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του νησιού, και ήδη ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να ετοιμάζουμε τα προγράμματα, αυτά τα συνδυαστικά πακέτα, τα οποία θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες στους επισκέπτες που θα θελήσουν να έρθουν στην περιοχή. Κάνετε εξαιρετική δουλειά, το έχουμε ξανααναφέρει αυτό, και μέσα από αυτό το κομμάτι φυσικά, το είπα και προηγουμένως, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την περιοχή, την οικονομία της περιοχής. Πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή την επικοινωνία, θα θέλατε να υπογραμμίσετε, να τονίσετε κάτι? Ναι, θα ήθελα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο όσο αφορά τον διευρωπαϊκό οδικό άξονα Ιόνια Κακαβιά. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων επιμένουμε ότι ο διευρωπαϊκός αυτός ο δικός άξονας πρέπει να γίνει, να κατασκευαστεί ως τετράεχνος, διότι η εθνική οδός, αυτή τώρα δηλαδή που υπάρχει της σύνδεσης της πόλης των Ιωαννίνων με την Κακαβιά, πρόκειται για έναν παλιό δρόμο στον οποίο συμβαίνουν πολλά ατυχήματα και ευτυχώς λιγότερα δυστυχήματα, αλλά κατασκευάζοντας ο δρόμος αυτός ως τρίχνος, θεωρούμε ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, και μετά και από το τραγικό αυτό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, εμείς θέλουμε το Υπουργείο Υποδομών και συνολικότερα η ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον αρχικό σχεδιασμό και να κατασκευάσει τον συγκεκριμένο οδικό άξονα ως τετράεχνο. Διότι δεν νοείται διευρωπαϊκή οδική σύνθεση ως τρίχνη. Και πραγματικά μας στενοχωρεί πολύ που βλέπουμε εσωτερικά δίκτυα στη χώρα μας, να αναφέρω τον Ε65, την Αμβρακία Οδός, την σύνδεση του Πύργου με την Μπάτρα, ας πούμε, και άλλους δρόμους που κατασκευάζουν, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως και ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, να γίνονται με τετράεχνη σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, διότι σίγουρα τίθενται και θέματα ασφάλειας, έτσι, διότι τα επόμενα χρόνια αυτός ο δικός άξονας πραγματικά θα έχει μεγάλο φόρτο οδικής κυκλοφορίας, διότι είναι ένας οδικός άξονας ο οποίος δεν εξυπηρετεί μόνο τη δικιά μας περιοχή, θα εξυπηρετεί όλη τη χώρα, και είναι ένας δρόμος στρατηγικής σημασίας που θα ενώσει την περιοχή μας αλλά και τη χώρα συνολικότερα με την Βόρεια Ιταλία και συνέχεια με την Κεντρική Ευρώπη. Άρα εμείς ζητούμε και θέλουμε να αναθεωρήσει η ελληνική κυβέρνηση τον αρχικό της σχεδιασμό και ο διευρωπαϊκός αυτός ο δικός άξονας να κατασκευαστεί με τετράεχνη σχεδίαση. Πρέπει, όπως είπατε, η πολιτεία να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Αυτό.
Σε αυτό θα μείνουμε και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιούτη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό απόγευμα. Επίσης και καλή τόσο εσάς όσο και στους τηλεθέας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όμως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας. Πριν κλείσουμε, να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με τη Ματιά της Αγγελικής με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Instagram matiatisangelikis.itv, στο email matiatisangelikis@yahoo.com και στο τηλέφωνο 26510-23657. Μπορείτε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, μπορείτε να μας στείλετε το οτιδήποτε, ακόμα και θέματα που σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν και θέλετε να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε. Μένετε εσείς στο Ιωάννινα TV, ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στις 8.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Βλάση Ντόκα. Μπορείτε βέβαια να ενημερώνεστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από τη σελίδα του Ήπειρος Online για ό,τι συμβαίνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Yeah.